Μεγάλος διαγωνισμός από τους εργοδοτικούς φορείς το ποιος θα συμμετέχει στο ΔΣ του οργανισμού, αλλά και από άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς, είναι πολλά τα λεφτά. Και έχουν πέσει όλοι πάνω. Γιατί και μέχρι τώρα η διαχείριση των πόρων των εργαζομένων γίνεται ακριβώς με ταξικά, αντεργατικά κριτήρια. Εδώ υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι στήριξαν το νομοσχέδιο και ομολογώ ότι δεν ήταν πολλοί. Ακόμα και αυτοί που είναι με την κυβέρνηση έκαναν παρατηρήσεις. Διαφωνίες εξέφρασαν για διάφορα πράγματα του νομοσχεδίου και θα πάρετε τα πρακτικά και θα δείτε και τις διαφωνίες που έχουν εκφράσει άνθρωποι που στηρίζουν την κυβέρνηση, που είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας? Μα εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το όνομα του ΑΕΔ, να το κάνουμε ΔΥΠΑ, γιατί έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί στον κόσμο ότι όλοι θέλουν το επίδομα, γι' αυτό πάνε στον ΑΕΔ. Ενώ εμείς θέλουμε να βρούμε δουλειά. Τώρα ή λέμε παραμύθια ή παίζουμε με την νοημοσύνη του κόσμου. Ναι, ο άνεργος θέλει το επίδομα. Και εσείς, όπως και η Νέα Δημοκρατία, όπως και το Κινάλ, στερείτε αυτό το αναγκαίο επίδομα στον άνεργο για να μπορεί να επιβιώσει. Και από το 1 εκατομμύριο ανέργους παίρνουν το επίδομα 100.000. Είναι ντροπή. Ντροπή! Αφήνετε τον κόσμο στο δρόμο, απροστάτευτο, και έρχεστε σήμερα να τους πείτε κιόλας ότι είναι καταχραστές αυτοί οι 100.000 που παίρνουν ένα επίδομα που είναι γραμμένο στο Ταμείο Ενεργείας. Τι να πει κανείς, πώς να σας χαρακτηρίσει. Επίσης, τι λέτε, ότι ο ΑΕΔ βρίσκει εργασία? Μα κύριε, είναι δυνατόν ο ΑΕΔ να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας? Σε ποιο σχολείο τα μάθατε αυτά? Ο ΑΕΔ είναι να στηρίζει τον άνεργο. Και βέβαια να το στηρίζει ουσιαστικά. Αυτό το νομοσχέδιο, και απευθύνομαι στον εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου νέων. Ποιος νέος είναι αυτός σήμερα που, αν θέλετε, είναι ευχαριστημένος από ένα επίδομα 400 ευρώ και αν το πάρει και αυτό για ένα διάστημα πολύ χαμηλό? Ποιος? Ποιος νέος είναι ευχαριστημένος σήμερα με τα τρίωρα, τα τετράωρα? Ποιος νέος είναι ευχαριστημένος με τα προγράμματα του οργανισμού που έχουν ημερομηνία λήξης? Αλλά βέβαια ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Νέων δεν έχει τέτοια προβλήματα και δεν εκπροσωπεί τέτοιους νέους που δεν μπορούν να ονειρευτούν, που ζουν τον εφιάλτη της ανεργίας, της υποαπασχόλησης, των ελαστικών σχέσεων, που ο οργανισμός αυτός εδώ έχει γίνει όπλο στα χέρια των εργοδοτών για να περάσουν όλες αυτές οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, οι οποίες μειώνουν την τιμή της εργατικής δύναμης και αυξάνουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και δεν μπορείτε να μας πείσετε ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι μεγάλη τομή, γιατί είναι πέρα και έξω και μακριά από τις αγωνίες των ίδιων των ανέργων για να μπορούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια. Γιατί η ενεργία είναι σύμφυτη με αυτό το σύστημα που στηρίζεται. Και η ανεργία είναι αυτή που στηρίζει την κερδοφορία. Η απόλυση γίνεται για να κερδίζει ένας εργοδότης και όχι να χάνει. Η μερική απασχόληση γίνεται για τον ίδιο λόγο. Το ότι τρέχει να πάρει προγράμματα γίνεται για να μειώσει το κόστος εργασίας. Και δεν γίνεται για να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Γίνεται για να αυξήσει τα κέρδη του. Άρα λοιπόν δεν μπορείτε εδώ να λέτε διάφορα παραμύθια στον κόσμο. Ο ΑΕΔ λοιπόν έχει γίνει σε ένας οργανισμός, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτό είναι ντροπή. Είναι πόροι των ίδιων των εργαζομένων που όταν βγουν στην ανεργία πρέπει να στηριχτούν. Εσείς όμως το δώσατε στο μεγάλο κεφάλαιο να καταχρώνται. Να καταχρώνται και να υπάρχει διασπάθηση όλων αυτών των πόρων των ανέργων. Ωραία. Γι' αυτό και είπαμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και επιμένουμε σε αυτό και καλούμε την εργατική τάξη να αγωνιστεί ενάντια και σε αυτή τη μεταρρύθμιση του Χατζηδάκη που ακολουθεί αυτή
της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, της κατάργησης του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς του 8ωρου, με βαριές, τραγικές συνέπειες για τους νέους και τις νέες, για τις οικογένειες των εργαζομένων.